Τι άλλο λέει. Η γνώμη μας είναι ότι οι δηλώσεις της κυβέρνησης, από τον Πρωθυπουργό δηλαδή, είναι ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και από προσανατολισμού. Δεν λέει κουβέντα για αυτό που έχει εξοργήσει καταρχήν κάθε άνθρωπο στη χώρα μας. Για το ότι γνωστή, μια γνωστή ομάδα ναζιστών, φασιστών, αντικομουνιστών, γνωστή για τη δράση της εδώ και χρόνια, για τις προνομιακές της σχέσεις με τους Αζόφ, τους θυμάστε τους Αζόφ που τους χειροκροτάγανε όλοι κτλ. Ξεκινάει, φτάνει εδώ στη χώρα μας, σκοτώνει ένα παιδί, μακελεύει μια περιοχή ολόκληρη και δεν λέγεται μια κουβέντα. Αυτό λέγεται ανοχή στο φασισμό. Και εμείς καλούμε κάθε αγνοφύλαθλο, που είναι και μεγάλη πλειοψηφία της, όλων μας όσων παρακολουθούμε το λαοφιλέστερο άθλημα και χαιρόμαστε βλέποντας ένα μάτς, πανηγυρίζοντας ένα γκόλι, θαυμάζοντας μια ωραία ενέργεια, να απομονώσουν τους φασίστες και από τα γήπεδα. Όπως πρέπει να γίνει από παντού, από τους χώρους δουλειάς, από τις γειτονιές, από τα σχολεία, από τις σχολές και από τα γήπεδα. Γκόλ από τα αποδυτήρια στους φασίστες και στα τσακίδια. Το δεύτερο και ακόμα πιο προκλητικό είναι ότι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα ονομάζονται ότι θα είναι αυτοί που θα λύσουν το πρόβλημα. Δηλαδή οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Μα οι μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν μεγάλη ευθύνη για το ότι μέσα στους οπαδούς έχουν παρισφρήσει αυτά τα στοιχεία και στις ομάδες όλες μηδενός εξαιρουμένου, και αυτά πολλές φορές έχουν αξιοποιηθεί για διάφορους λόγους και τα έχουμε δει αυτά. Το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή στον αθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο, που είναι και το πιο μαζικό άθλημα, είναι ακριβώς η επιχειρηματική δράση. Εμείς λοιπόν λέμε στο λαό μας και εδώ να φύγει από την εξέδρα και να μπει στο γήπεδο, να γίνει πρωταγωνιστής, και αυτός είναι ο τρόπος για να δούμε άσπρη μέρα και στον αθλητισμό. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή η συζήτηση περί ευθυνών, περί επιχειρησιακού φιάσκου κτλ. Είναι και κάπως προκλητική. Γιατί επιχειρησιακό φιάσκο μεν εδώ, αλλά πώς εξηγεί κανείς ότι η αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια και όλο αυτό το διάστημα δείχνει μεγάλη ικανότητα για να κυνηγάει απεργούς, για να κυνηγάει εργαζομένους που πάνε να σώσουν σπίτια από τους πληστηριασμούς, να θυμηθούμε μαθητοδικεία, να θυμηθούμε αγροτοδικεία, να θυμηθούμε όλα τα σχετικά. Άρα υπάρχει μια επιλεκτική ανικανότητα και μια μεγάλη ικανότητα όταν πρέπει να προστατευτούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Να σας ρωτήσω, ο Πρωθυπουργός είπε ανάμεσα σε άλλα ότι μπορεί να κόψει τις ελληνικές ομάδες για ένα διάστημα από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κάτι το οποίο βέβαια θα σήμαινε πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτό είναι πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά στις ελληνικές ΠΑΕ, ειδικά τις μεγάλες που βγαίνουν στην Ευρώπη. Αυτό εσείς θα το ερμηνεύατε και ως μια σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, με τις μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν τις ΠΑΕ? Αυτά είναι μέτρα που καταρχήν έχουν εξαγγελθεί πολλές φορές. Δεν φύγουν τον πυρήνα του προβλήματος. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες για ένα χρόνο να γίνονται, να παίρνονται πίσω, να ξανά, και η ουσία να παραμένει ίδια. Το μεγάλο σαράκι που υπάρχει είναι η επιχειρηματική δράση, και εν πάση περιπτώσει όλοι αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό για την ψυχή της μάνας τους το κάνουν. Mm-hmm. Όχι, δεν το κάνουν γι' αυτό. Το κάνουν γιατί φτιάχνουν ένα προφίλ, γιατί φτιάχνουν έτσι ας πούμε μια εικόνα για αυτούς αρεστή, και την ίδια στιγμή εκμεταλλεύονται χιλιάδες εργαζόμενους, τους βγάζουν την ψυχή και τους παίρνουν τη ζωή και το αίμα και τον υδρότα. Άρα τα θέματα είναι κοινά και σε αυτό το δρόμο εμείς καλούμε τον λαό μας να βαδίσει. Πάμε και στον κύριο Αλέπη. Ήθελα να σας θυμίσω το εξής, γιατί δεν πρέπει να παίζουμε και την κολοκυθιά. Στην UEFA υποτίθεται ότι υπάρχει το no political. Δηλαδή ότι αν ένας παίχτης, αν ένας προπονητής, αν κάνει μια δήλωση διαφορετική, αν δείξει κάτι που υπονοεί ή υποδεικνύει κάποια πολιτική τοποθέτηση, τιμωρείται απευθείας με πολύ βαριές τιμωρίες. Και την ίδια στιγμή αυτός ο οργανισμός κάνει τον τροχονόμο όταν κατεβαίνουν τάγματα ναζί από τη μία χώρα στην άλλη. Και αυτούς συνάντησε σήμερα ο Πρωθυπουργός μαζί με τους μεγαλοεπιχειρηματίες για να δώσουν λύση στο πρόβλημα του αθλητισμού. Λύση δεν πρόκειται να δοθεί έτσι. Λύση και στο πρόβλημα του αθλητισμού θα δοθεί με τη λαϊκή πάλη για να γίνει ο λαός μας πρωταγωνιστής. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Αλέπη. Κύριε Αλέπη, είσαστε και υποψήφιος δήμαρχος για τη Νέα Ιωνία στις επόμενες εκλογές, ναι? Θα δώσουμε και αυτή τη μάχη για να εκλεγούν όσο γίνεται πιο πολλοί δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, του ψηφοδελτίου που κατεβαίνει πανελλαδικά από το Κομμουνιστικό Κόμμα, για να είναι ισχυρή μαχητική αντιπολίτευση απέναντι και στην κυβέρνηση και στην τοπική διοίκηση, όπως αυτή εκφράζεται σε κάθε Δήμο.